Γεια σας παιδιά, Σελίτσο εδώ και επιστρέφουμε στο This War of Mine. Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο. Στο τελευταίο επεισόδιο είχαμε χάσει τον Μπόρις. Από ό,τι θυμάμαι έχουμε μείνει με δύο μέλη. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ημέρα 10. Ο Μπόρις δεν είναι πια μαζί μας. Το χάσαμε. Μπόρις πέθανε. Μ' αρέσει που τον έχουν με κλειστά τα μάτια. Το κάνουν πιο φρικιαστικό, τέλος πάντων. Ναι, και όταν πεθαίνει κάποιος δεν φέρνει πίσω προμήθειες. Αυτός πεινάει και είναι και λυπημένος. Είναι αυτό. Αυτό πρέπει να είναι ποτό. Λοιπόν, αν πιούνε, ξεχνάνε σε φάση. Η αλήθεια είναι ότι έχω καιρό να παίξω και αυτό δεν θα πάει πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αν αυτό εδώ μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ προφανώς. Όχι. Ούτε έχω κάτι που δεν έχω μπουτάκια, δεν έχω κονσέρβες. Τέλεια. Λοιπόν, ουσιαστικά, από όσο θυμάμαι εδώ πέρα είναι για να φτιάχνεις αλκοόλ, πήραμε ένα μπουκάλι, μπήκε εδώ. Φτιάξουμε κι άλλο. Έχουμε πράγματα να φτιάξουμε. Όχι. Δεν έχουμε ούτε ζάχαρες, ούτε νερά. Δεν πάει καλά αυτό. Anyway. Λοιπόν, τι μπορούμε να... Αυτός είναι κουρασμένος καταρχάς. Αυτός γιατί είναι κουρασμένος, ρε φίλε. Αυτός πεινάει απλά και είναι και στεναχωρημένος. Η θερμοκρασία ακόμα είναι στους 19 βαθμούς. Αναρωτιέμαι αν πρέπει να τελειώσω την ημέρα. Εδώ πρέπει να παίρνω νερό, λογικά. Αναρωτιέμαι αν πρέπει να τελειώσω την ημέρα ή. Ανάτος! Έχει stuff for exchange. Ναι, φίλε, μην χτυπάς έτσι. Κάτσετε, δεν είναι και ασφαλεία η πόρτα. Μην γκρεμιστεί. Για να δούμε. Φαγητό έχεις. Αντικαταθλιπτικά έχεις. Δεν έχει πράγματα που χρειαζόμαστε. Μόνο το crowbar μπορούμε να πάρουμε. Α, όχι, αυτά είναι τα δικά μας. Βλακίες, λέω. Φέρα αυτά. You can have it for almost nothing, μου είπε γι' αυτά. Α, θα μου κοστίσει, λέει. Fuck. Δεν πειράζει. Έχουμε αλκοόλ. Το βλέπω, το κόβω το φράγκο σε φάση να μην αντέχει χωρίς αλκοόλ γενικότερα. Είναι λίγο αλκοόλ. Και έχει και ένα μπουτάκι, θα το πάρουμε, λοιπόν. Κοιτάτε, very common stuff, not interesting. Very common stuff. Ναι, ό,τι έχω, γενικά δεν του αρέσουν του τύπου. Έχουμε ένα crowbar. Τι μπορεί να δώσουμε βιβλία. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να το δώσουμε. Weapon parts. Ξύλο. Ωραία, βγάλουμε το μπουτάκι. Για δύο κονσέρβες, ρε φίλε, του δίνουμε τόσα πράγματα. Αχ, ναι, λοιπόν, μάλλον δεν συμφέρει να κάνουμε trade τώρα, παιδιά. Άμα δώσουμε το crowbar και μερικά καρότα με ντομάτες. Οκ. Ψήθηκε. Άμα το πάρουμε και ένα μπουτάκι. Αλλά σου δώσουμε παραπάνω καρότα. Oh. Ωραία. Deal. Δεν με νοιάζει. Κλείς την πόρτα, Μπρούνο. Φύγε. Ωραία. Μπρούνο, εσύ τώρα πρέπει να πας να μαγειρέψεις εδώ πέρα. Θα μαγειρέψεις ένα μπουτάκι. Α, χρειαζόμαστε νερό. Δεν έχουμε νερό, ρε Μπρούνο, για να μαγειρέψεις. Τέλος πάντων, φάει αυτό. Ξύπνα εσύ. Ξύπνα. Ξύπνα, για καλό σε ξυπνάω, θα φας. Ο Μπρούνο να φανταστεί τώρα απλά λυπημένος. Άμα παίξει εδώ ραδιόφωνο, θα του περάσει να ακούς λίγη μουσικούλα. Κατεβαίνει και σαν πύρος βέσης, δεν μας θα... Λοιπόν, εσύ γιατί δεν πας να φας αφού σου είπα να πας. Είσαι τόσο κουρασμένος που βαριέσαι να φας. Όχι, μην ακούσεις για φόνους. Μην ακούσεις ότι πέθανε. Μουσικούλα, που έχω μουσικούλα. Μουσικού... Θα κάνει λίγο headbanging, θα το περάσει νομίζω. Music is playing. Εδώ είσαι. Άραξε. Ρε φίλε, έχουμε και τον τύπο που καπνίζει. Λοιπόν, φάεις μια κονσέρβα και να ξαπλώσεις. Χτυπάει κάποιος την πόρτα πάλι. Ο ίδιος είναι. Δεν σου είπα βρε να φύγεις. Δεν του είπα μάλλον. Όχι, όχι, εσύ πήγαινε. Βασικά μην ξαπλώσεις κανείς. Αχ, τώρα δεν έχουμε τίποτα, η αλήθεια είναι. Ελπίζω να μην μου αρρωστήσουν. Μην μου αρρωστήσετε, γιατί θα έχουμε θεματάκι. Δεν περνάει καλά με τη μουσική. Τέλος πάντων, θα παίζουμε end day. Άμα ο Παύλε έχει ξεκουραστεί, έχει ξεκουραστεί ο Παύλε. Είναι λίγο λυπημένος, αλλά όχι, εσύ θα πας για scavenge. Και αυτός θα κοιμηθεί. Λοιπόν, λοιπόν, αυτό εδώ ίσως να έχει λίγο φαγητό. Caution advised, βέβαια. Caution advised, εδώ έχει danger. Caution advised, danger.
Εδώ δεν πάμε. Εδώ πέθανε ο Μπόρις. Λοιπόν, κάτι μου λέει ότι θα τελειώσει σύντομα η σειρά. Λοιπόν, θα πάμε εδώ πέρα. Έχει λίγο φαγητό. Κόστο να το βάλει. Α, έχει αυτό, έχει huge. Huge amount of food. Λοιπόν. Ωραία, θα κάνει guard αυτός και θα κοιμηθούμε μετά το πρωί. Ωραία, πάμε στο construction. Danger όμως λέει το construction site, ε. Αυτός τρέχει γρήγορα, ρε φίλε. Αχ, αυτές οι επιλογές. Λοιπόν, εδώ έχει λίγο φαγητό. Αλλά εδώ έχει πολύ φαγητό, αλλά και κίνδυνο. Θα μείνουμε ένας μετά, μόνο ο Μπρούνο. Ο οποίος θα είναι καλός να μαγειρεύει και δεν θα έχει να μαγειρεύει. Λοιπόν, scavenge. Πήγαμε εκεί στο danger τώρα. Μπορεί να φύγουμε με άδεια χέρια. Δεν έχει σημασία. Ω Θεέ μου, αυτή η μουσική. Ήρεμα. Αρχίζουμε από εδώ. Αν βρούμε εδώ φαγητό. Τι είναι αυτό. Γιατί να βρούμε μόνο ξύλο. Τέλος πάντων, φέρ τα όλα γιατί δεν έχουμε προς το παρόν κάτι. Ήρεμα. Δεν βρίσκω προς το παρόν κάτι ανησυχητικό. Ακούω προβολισμούς βέβαια. Αυτό είναι ανησυχητικό. Πάμε εδώ κάτω. Πίδα. Ήρεμα πίδα. Μπράβο το αγόρι μου. Τι είναι αυτό εδώ. Τώρα αυτό είναι πυροβολισμοί ή κεραυνοί. Δεν έχω ιδέα, παιδιά. Και άλλα πράγματα τα οποία δεν τρώγονται. Εκτός κι αν θα φάμε ξύλο. Λοιπόν, για πάμε. Εδώ κάτω δεν πάει κάπως. Ανέβα πάλι πάνω, ρε Παύλε. Λοιπόν, θα κινηθούμε ήρεμα. Προς παρόν δεν βλέπω κάποιον. Εδώ έχει φωτίτσα. Πάμε πάνω ήρεμα. Ρε φίλε, αυτή η μουσική. Μπορώ να πάω απέναντι. Δεν ξέρω καν αν μπορώ να πάω απέναντι. Λοιπόν, ας πάρουμε και αυτά. Έχει ακόμα χώρο, ρε φίλε. Κάπως από εδώ περνάω. Τέλεια. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να είναι πυροβολισμοί. Το φαγητό που τα αφήνουνε, μωρέ. Θέλω να βρω λίγο φαγητό. Αν βρω κονσέρβες, είμαστε εντάξει. Αν βρω νερό, πάλι κάτι κάνουμε. Αυτό τι είναι. Gunpowder. Ας το πάρουμε. Ας πάρουμε και αυτά. Όπα, όχι εσύ. Ας πάρουμε και δύο ξύλα. Δεν μπορώ να πάρω κάτι άλλο. Οκ, λοιπόν, μετά πετάξουμε κάτι αν βρούμε φαγητό. Δεν έχω βρει καν νερό ακόμα. Gunpowder. Γραναζάκι, αυτά στο πετάξουμε. Ας πάρουμε τα γραναζάκια. Εκεί. Θέλουμε φαγητό. Πού έχετε, μωρέ, φαγητό, πού έχετε. Εδώ πέρα αυτό μπορώ να το σπάσω, αλλά με τα χέρια θα κάνω και φασαρία και μπορεί αυτό να... Υπάρχουν τύποι εκεί πάνω. Δεν θα με δουν, λογικά. Οκ, run. Τρέχα, Παύλε. Δεν θα πάρω φαγητό σήμερα. Μπορείς απλά να πηδήξεις. Κινδυνεύει η ζωή σου, hello. Εντάξει, θα ξεφύγουμε. Δεν έχει, run το exit. Εντάξει, άλλη φορά φαγητό. Επίσης λέει huge amount of food. Πού διάολο είναι αυτά τα huge amounts. Τέλος πάντων, επιστρέψαμε. Μην δεχτήκαμε τώρα καμία επίθεση, δεν είχαμε και πολλά. Το παιχνίδι είναι δύσκολο. Ημέρα 11. Τον Μπρούνο το βλέπω χαλαρό με τα χέρια τσέπες. Ναι, βρήκες πολλά στάφ, αλλά δεν βρήκες φαγητό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε κάτι. Λοιπόν, καταρχάς εσύ κοιμήσου. Α, πεινάς κιόλας. Πόσο καλά που πεινάς. Για πάω να δούμε εδώ τι θέλει αυτό για να το κάνουμε upgrade. Αυτός μανία με τα σιγάρα. Εδώ δεν έχουμε να φάμε, ρε φίλε. Θέλει 20 και έχω 16 τέτοια. Μάλιστα. Τέλος πάντων, για πάμε εδώ πέρα να δούμε τι παίζει. Θα δούμε αν μπορώ να φτιάξω. Wow, αυτό θέλει πάρα πολλά για να το κάνω upgrade. Εδώ. Ούτε αυτό μπορώ. Τέλεια. Ακόμα είναι στεναχωρημένοι. Τον είχανε τον Μπόρις στην καρδιά τους, παιδί. Στην καρδιά τους, ναι.
Λοιπόν, end day, πεινάς εσύ. Ναι, 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 το ξέρω ότι πεινάς. We need food. Ναι, 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 παιδιά, το ξέρω ότι θέλει food. Λοιπόν, πάλι scavenge ο τύπος. Εσύ guard. Και πού να πάμε τώρα πάλι. Και δεν μπορούμε να πάμε εδώ. Πού μπορούμε να πάμε. Να πάμε εδώ. Λοιπόν, θα πάμε εδώ και θα προσπαθήσουμε να βρούμε φαγητό. Λέει possible trade καταρχάς. Λέει possible trade. Ας πάρουμε τον gunpowder μαζί μας. Ή μήπως να μην το πάρουμε για να έχουμε... Βασικά όχι, δεν θα πάρουμε τίποτα. Scavenge. Θα πάρουμε πράγματα. Το πολύ πολύ να πεθάνω της πείνας λίγο. Εντάξει, ζεις 30 μέρες χωρίς... φαγητό. Όταν ήταν παιδί ο Παύλος έρχονταν εδώ με τους γονείς του. Άρε Παύλε, και έπαιζε μπάλα ο Παύλε, γιατί ο Παύλε είναι ο ποδοσφαιριστής μας, παιδιά. Λοιπόν, καλή φάση που βρήκαμε τέτοια, τα θέλουμε για να κάνουμε upgrades. Αυτή είναι η εκκλησία. Ρε φίλε, την έχουν κάνει όμορφη. Την έχουν κάνει πολύ όμορφη. Το φαγητό που είναι όμως, κάτω είναι. Α, έχει εχθρούς κάτω. Βασικά εχθρούς. Έχει, ακούγονται πράγματα. Τώρα είναι εχθροί, δεν είναι. Μπορεί να είναι ο Πάτερ Τάδε και να μου πει, έλα εδώ φίλε. Τι κάνεις, ο Πάτερ. Πάτερ, ήρθα για άφεση αμαρτιών. Welcome, we have been robbed recently, so we have little left. A bit... Ωραία, αυτοί οι τύποι, λογικά δεν θα με μισήσουνε. Παιδιά, έρθω εδώ να δούμε τι σας κλέψανε. Θα με μισήσουν να πεθάνει ο Παύλος. Κοιμούνται. Όντως. Αυτός έχει όπλο, προσπαθώ να κοιτάξω. Α, αν θες trade, ναι. Βλέπω δίνεις ψωμί. Ενδιαφέρον αυτό. Μπορούμε να κάνουμε trade με τα πράγματα που σας έκλεψα. Τι θα έλεγες, Πάτερ. Δεν ξέρω, ο Πάτερ είναι λίγο περίεργος, δεν ξέρω. Σε φάση, έλα να σεξομολογήσω τέκνο μου και κοιτάει λίγο. Τέλος πάντων, δεν θα το σχολιάσω. Μπορείς να σου δώσω αυτό και να πάρεις όλα αυτά. Μπορεί να μου δώσεις το νερό τουλάχιστον. Δεν θα σου δώσω όλα αυτά. Κάτσε ντε. Δεν θα σου δώσω όλα αυτά. Πάρε αυτά εδώ που σου κλέψα, Πάτερ. Κι άλλο νερό. Όχι, δεν μου δίνεις άλλο νερό. Καλά. Τέσσερις σταγόνες. Για τέσσερις σταγόνες νερό του δώσα 7 ξύλα. Αν πάω κάτω θα με σκοτώσουνε. Sorry, φίλε. Δεν ήθελα κάτι. Να του ρίξω μια μπουνιά. Τι κάνει αυτό, βαράει το ξύλο. Γεια. Βαράει το... κατσαρίδες πρέπει να είναι. Κοιμήσου εσύ. Κάνουμε εδώ τι παίζει. Οκ, αφού είναι off limits θα φύγω. Λοιπόν, ξέρω ότι ο Πάτερ πάντως έχει μια κονσέρβα την οποία τη θέλω. Να θέλει τώρα ο Πάτερ gunpowder δεν νομίζω, παιδιά. Βέβαια, εγώ τον είδα, είναι λίγο αλανιάρης. Ο Πάτερ. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν θέλει gunpowder. Μπορώ να του φέρω λίγο ποτάκι. Ποτάκι δεν θα το χαλάσει τον Πάτερ, εγώ τον έχω κόψει. Λοιπόν, ίσως τώρα αυτό το βράδυ να ξαναπάω στην εκκλησία, αλλά μια κονσέρβα. Λοιπόν, καταρχάς σήμερα μπορούμε να μαγειρέψουμε. Καλώς όρισες πίσω. Δεν πιστεύω να μας κλέψανε. Πες μας παιχνίδι, μας κλέψανε. Να, φάγαμε raid. Τι μας πήρανε. Εντάξει, τραυματίστηκε ο Μπρούνος. Άμα τράει ντρόμπας, δεν μπορείς να σε κάποιος... Καλή φάση που δεν τραυματίστηκες, που δεν μας πήραν τίποτα και τραυματίστηκες, Μπρούνο, αλλά... Λοιπόν, επειδή εσύ τώρα τραυματίστηκες, καταλαβαίνω πως πας. Θα κάνεις ένα τέτοιο, λοιπόν, θέλουμε ένα τέτοιο. Make. Είσαι ωραίος Μπρούνο, ευχαριστούμε. Ναι, ευχαριστώ, έτρωγες κάτι. Θα φας βρε μπαγάσα. Βασικά όχι. Θα βάλουμε μέσα και λαχανικά, θα σε φτιάξουμε. Θέλεις κι άλλη φωτίτσα, κι άλλη φωτίτσα. Πρέπει να πω κάπου να έχει φαγητό, κάποτε είχα πολύ φαγητό εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάνα τέτοιο.
Ωραία. Φαγητό για όλους. Πάρε φάε. Έλα κι εσύ. Πες μου, θα τα φάει και τα δύο αυτός. Ναι, εντάξει, πρέπει να κοιμηθείς. Πήγαινε φάει κι εσύ, Παύλε. Λοιπόν, θα τους βάλω τώρα και τους δύο εδώ να ξεκουράζονται. Αυτός είναι slightly wounded. Λογικά θα του φύγει. Καταρχάς δεν είναι θλιμμένοι. Αυτός είναι ακόμα θλιμμένος. Ο άλλος είναι σκληρόπιτσος, δεν καταλαβαίνει. Ο Παύλε είναι λίγο πιο γλυκούλης, δεν. Τον είχε στην καρδιά του τον Μπόρις. Ωραία. Οπότε και μπουτάκια να βρούμε τώρα. Θέλουμε μία σταγόνα και τουλάχιστον ένα μπουτάκι. Πάμε εδώ. Ωραία. Κάνει recovering αυτός και είναι και tired. Μπορεί να τους έχουμε και τους δύο τώρα σε πολύ κατ... Α, someone's at the door. Ρε, Παύλε. Σήκω, Παύλε. Hey people, I need to talk to you. Λοιπόν, αυτός τώρα μπορεί να θέλει να μπει στην ομάδα μας. Να έχουμε ένα τρίτον... Έχει αράξει εκεί πέρα. Δεν με θέλει κανείς. Τουλάχιστον ακούστε με. Εντάξει, φίλα, σε ακούσουμε. Μην... Εντάξει. Είμαστε γενικά σπλαχνικοί στον πολέμο εμείς, παιδιά. Να σου μιλήσω, ναι. Thanks for opening... Ευχαριστούμε που άνοιξε την πόρτα. Ψάχνω για μέρος να κρυφτώ για κάμποσο χρόνο. I was drafted by the Rebels. Μάλλον τον πήραν οι Rebels, αλλά δεν ήθελα να σκοτώσω τους αδερφούς του. Οπότε έτρεξε με την πρώτη ευκαιρία. Αν με βρουν, είμαι νεκρός. Άσε με να μείνω με εσάς. Ο Ρόμαν. Ο Ρόμαν, ρε φίλε, τώρα αυτό τι είναι? Έχεις φάει σφαίρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αυτό σημαίνει ότι άμα έρθουν εδώ οι Rebels θα μας σκοτώσουν όλους επειδή σκρύβαμε τον Ρόμαν. Παρ' όλα αυτά είμαστε πλαχνικοί, είμαστε μόνο δύο. Έλα, Ρόμαν, μαζί μας. Λοιπόν, Ρόμαν, εσύ τώρα υποθέτω που είσαι Rebel και έτσι τέτοια φάση. Α, τι, απλά τον κρατάμε. Α, όχι. Slightly sick. Θα μας κολλήσει ο Ρόμαν. Είναι και κουρασμένος. Λοιπόν, Ρόμαν, για να μην κάθεσαι έτσι... Καταρχάς πάμε να δούμε εδώ. Θα τον βάλουμε να κάθεσαι μια καρέκλα, το Ρόμαν. Δεν έχουμε τέτοιο, Ρόμαν, πήγαινε φτιάξε. Μπράβο, Ρόμαν. Μόλις δεν έχεις γόνατα. Trained in combat. Ωραίος ο Ρόμαν. Μακάρι να ξανακάνω combat. Έπρεπε να το είχα ψάξει αυτό. Λοιπόν, δεν το κάνω από εδώ. Το κάνουμε από εδώ. Μπορώ εγώ να το κάνω. Λογικά θα μπορώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε πολύ πράγμα να κάνουμε πάντως. Το οποίο το είχα αμελήσει. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα τέτοιο αρχικά. Ο Ρόμαν είναι κουρασμένος, αλλά εμείς έχουμε στην καρδιά μας τον Παύλε και τον Μπρούνο. Γι' αυτό αυτοί θα κοιμηθούν. Μετά ο Ρόμαν, ό,τι κάνει. Ναι, τώρα ήρθες, θα κάνεις και rest. Δεν έχει τέτοια, θα δουλέψεις, λοιπόν. Θα κάνουμε κρεβατάκι. Εδώ θα κοιμάσαι εσύ, μόνος. Δεν πηγαίνεις όσο αργά, Ρόμαν. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο γρήγορα. Τρέχα. Είναι και λίγο άρρωστος, να μου τους κολλήσεις τώρα και τους άλλους, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάλι τον Παύλε βλέπω για τέτοιο, για scavenge. Επίσης τώρα, ρε Παύλε, ακόμα σάντι είναι αυτός, τέλος πάντων. Το καλό είναι θα ξεκουραστεί. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνω και φούρνο. Έχουμε 18 βαθμούς. 18 βαθμοί είναι καλά. Έχουν ρούχα. Θα αντέξουν 18 βαθμούς, λοιπόν. Ο Ρόμαν θα κοιμάται εδώ γιατί είναι και άρρωστος. Μη σου πω να κλείσουμε και την πόρτα. Ρόμαν, σήκω. Τι έγινε? Τον έπιασε αυτόν το τέτοιο. Α, δεν είναι πια κουρασμένος. Κλείσε την πόρτα. Μην κολλήσει τίποτα αυτό. Έτσι, μπράβο. Α, δεν θες άλλο rest εσύ. Ωραία. Αυτού του φύγε το tired, έτσι με τον που ξάπλωσε. End day. The night. Λοιπόν, αυτός τώρα είναι λυπημένος. Οι άλλοι είναι slightly sick, slightly wounded. Λοιπόν, εσύ θα κάνεις guard, εσύ θα κάνεις scavenge και θα κοιμηθείς στο κρεβάτι. Και πρέπει να βρούμε φαγητό. Παιδιά, είμαστε τρεις. Πρέπει να βρούμε φαγητό. Λοιπόν. Πάμε στο Central Square. Νομίζω δεν έχω πάει ποτέ. Από όσο είδα εκεί πέρα δεν έχω πάει. Α, είναι έτσι. Wow. Ας πάρουμε δύο μπουκάλια. Γιατί έλεγε possible trade. Τους δώσουμε δύο μπουκάλια. Πάρτε να πιείτε. Δώστε μας εμάς κοτοπουλάκια και κονσέρβες. Να φάμε. Θα πιείτε εσείς, εμείς θα φάμε. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα στον πόλεμο. Τι είναι αυτά? Περίεργο. Οπα, 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 οπα. Trade goes uneven during war. Just one more minute. Τι just one more? Αυτός το γραφίζει έτσι στη μέση του πουθενά. Πάρε ό,τι έχει.
Exit. Λοιπόν, αυτούς τους βλέπω φιλικούς γενικά. Είναι πολύ chill άνθρωποι. Καλησπέρα. Σηκώθηκε. Σηκώθηκε να με δειρεί. Ξανακάθισε. Εντάξει. Λοιπόν, γεια σου φίλε. Ποιος έχει trade εδώ, παιδιά, θέλω να κάνουμε trade. I miss the dishes we ate before the war. Εσύ. Μάλιστα. Έχει εδώ τα πάντα, λοιπόν. Αν καπνί, αν πάρω αυτό. Πάρω μερικά τσιγάρα, ρε φίλε, και καφέ. Αυτό είναι πολύ φθηνό από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να το πάρω έτσι για το τίποτα, ρε παιδί μου. Αν σου δώσω αυτό, α, δεν θέλει. Ξύλα. Ξύλα και αυτά εδώ που βρήκα. Λοιπόν, βασικά λέω να πάρω μερικά τσιγάρα, γιατί έχω εδώ πέρα τον άλλο το που έχει χαρμανιάσει, ξέρω εγώ. Για τρία τσιγάρα. Τρία τσιγάρα θα του δώσω τόσα πράγματα. Τέλος πάντων, θα το κάνω, γιατί τσιγάρες εδώ τα βρήκα, δεν χάνω και τίποτα. Πάω να δω αν μπορώ να σας κλέψω κάτι, εντάξει. Γεια. Αχ, έχει κι άλλο trade εδώ. Λοιπόν, need some, I was... δεν θα πάρω ακόμα τέτοια. Θα δούμε αυτός εδώ ο τύπος, γιατί τον βλέπω ωραία. Μάλλον εδώ πρέπει να έρθω για trade, παιδιά, κάποια στιγμή. Τι να ήθελε τώρα αυτός. Άμα του δώσω όλα αυτά και τα τσιγάρα, όχι λοιπόν. Πρέπει να έρθω για trade εδώ καμιά φορά και να φέρω πράγματα για trade. Δεν έχει κάτι, έχει κάτι άλλο εδώ. Μπορώ να μπω εδώ με, αυτός που καπνίζει τώρα απ' έξω εδώ δεν ξέρω τι παίζει. Λοιπόν, να δούμε εδώ μέσα, εδώ πέρα δεν παίζει τίποτα, είναι ένας πάνω στις σκάλες βέβαια. It's locked. Ναι, δεν έχουμε lockpick, run to exit. Λοιπόν, δεν φέραμε φαγητό, παρόλα αυτά θα περάσω αυτή την ημέρα. Θα βάλω τον άλλο να καπνίσει που δεν μπορεί και έχει χαρμανιάσει. Πού πήγε αυτός τόσο γρήγορα, τρέχει. Και μετά θα φέρω items για να κάνω trade εκεί με τον τύπο να του πάρω φαγητά. Και να φάμε όλοι για να είμαστε χαρούμενοι. Λοιπόν, τώρα δεν πρέπει να πίναγαν. Τώρα λογικά θα πεινάσουνε. Γιατί χθες ουσιαστικά στην μέρα 12 φάγανε. Αυτός ακόμα κοιμάται, ρε φίλε. Πώς είναι πεθαμένος. Αχ, τέλος πάντων. The night was calm. Καλή φάση. Λοιπόν, αυτού τώρα του έφερα τσιγάρα. Πώς μπο... Καλά, αυτός πεινάει. Ναι. Slightly sick, 100 tired. Γιατί είσαι tired, επειδή σου να μάλλον... Είναι και sad. Όχι. Αυτός, όχι. Λοιπόν, αναρωτιέμαι αν τώρα αυτός μπορεί απλά να καπνίσει. Wow. Έξι τσιγάρα την ημέρα. Αλήθεια. Τέλος πάντων. Τουλάχιστον ίσως να γίνει χαρούμενος αυτός ο τύπος. Αναρωτιέμαι τώρα αν πρέπει να πατήσω end day και να κάνω να πάω να προσπαθήσω να κάνω το trade ή να περιμένω μπας και έρθει κανείς την πόρτα. Είναι και τρεις και κοιμούνται, χαλαρή. Λοιπόν, καταρχάς θα σηκώσουμε αυτόν αρχικά. Αυτός πώς κατέληξε να κοιμάται εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα ήταν καλή φάση να έβρισκα μια κιθάρα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ. Αυτό για upgrade. Αχ, μου λείπει ένα τέτοιο. Και το άλλο πρέπει να μου λείπει ένα τέτοιο. Ωραία, για να δούμε αν μπορώ να κάνω lockpick. Lockpick μπορώ να κάνω. Όχι, αυτό είναι crowbar. Θέλω weapon parts βασικά. Μπορώ να κάνω lockpick. Ας κάνουμε ένα lockpick. Είναι πάντα χρήσιμο ένα lockpick. Οπουδήποτε μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε. Ωραία, summons at the door. Hey, I have stuff to exchange. Hey. Άμα έχεις φαγητό, φίλε, ενδιαφέρομαι. Θα του δώσω τα τσιγάρα του Μπρούνο. Και αλκοόλ. Let's make a deal. Ναι, πες μου. Πες μου. Πολύ ενδιαφέρον. Μπουτάκι. Αυτό θα μου κοστίσει, λέει,
Λοιπόν, αρχικά θα αρχίσουμε. Very common stuff. Very common stuff. Ό,τι έχω είναι very common stuff και έχω πολλά πράγματα. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κάτι θα του δώσουμε αυτόν. Λοιπόν, έχουμε πολλά ξύλα. Πόσα ξύλα θες για να δύο κονσέρβες? Όλα τα ξύλα να τα δώσουμε δεν τα δέχεται τίποτα, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό δεν το θες. Electric. Όχι, 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 δεν θα δώσουμε όλα, κάτσε καλά. Λοιπόν, αν πάρουμε και το μπουτάκι και του δώσουμε, αυτό δεν θέλει τέτοια. Οκ, okay, θέλει, θέλει. Άμα του πάρουμε ένα electric part, άμα του πάρουμε κι άλλα. Όχι. Λοιπόν, θα δώσουμε άλλο ένα. Μου φαίνεται δίκαιο, ρε φίλε, τουλάχιστον εμείς θα φάμε. Πάρε αυτά. Και φύγε τώρα, γεια. Yeah. I hope sniper. Άμα είναι να πεθάνεις να μου το πεις να θέλω να πάρω τα πράγματά μου πίσω. Λοιπόν, τώρα πάμε να μαγειρέψουμε. Πες μου ότι έχω νερό, ρε φίλε. Δεν έχω νερό. Κακή φάση. Λοιπόν, τουλάχιστον θα φάει αυτός. Ποιος άλλος πεινάει, παιδιά? Λοιπόν, έλα να φας κι εσύ. Σήκω. Σταμάτα τα it's getting worse. Λοιπόν, εσύ θα φας και μετά τον στείλουμε να κάνει trade, παιδιά. Το στείλουμε να κάνει ένα trade και μετά θα κλείσει το βίντεο. Ωραία. Μπρούνο. Ο Μπρούνο, ρε φίλε, είναι pop αυτή τη στιγμή. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Έχει φάει, έχει ξεκουραστεί. Τα περνάει φίνα. Πάμε εδώ. Δεν μου χτυπάει κανείς την πόρτα. Μου χτυπάει κανείς την πόρτα. Όχι. Ωραία. Πατάμε end day. Κάνουμε το scavenge. Λοιπόν, εσύ είσαι κουρασμένος, αλλά δεν πειράζει. Θα πας. Εσύ θα κάνεις guard που είσαι τέλειος και που είχαμε πάει στο Central Square. Prepare. Θα πάρουμε τα τσιγάρα. Αυτά εδώ οπωσδήποτε. Electric parts. Αυτό. Αυτά. Που έχουμε πολλά. Βέβαια αυτά μας χρειάζονται αλλά δεν πειράζει. Κυρίως τώρα πρέπει απλά να κοιτάξουμε να φάμε. Και θα πάμε να κάνουμε trades. Λοιπόν, θα πάμε εδώ στον τύπο που έχει το φαγητό. Πάμε γρήγορα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Θέλουμε νεράκια. Κονσέρβες. Και αυτό. Και σου δίνουμε αυτό. Σου δίνουμε αλκοόλ, φίλε. Weapon part και αυτό, λοιπόν. Ωραία, θα το δώσουμε όλα αυτά να δούμε σε τι πράγμα δεν συμφωνεί. Δύο μπουτάκια, δύο τέτοια και 8 νερά. Μήπως θα πάρουμε και άλλα νερά. Και άλλα νερά. Δώσε νερά. Όχι. Deal. Και την κοπανάμε. Την κοπανάμε. Πού πήγε? Είναι όντως τόσο γρήγορος. Wow. Και νομίζω είμαστε στη μέρα 14. Loading. Είμαστε μέρα 14 και κάπου εδώ θα κλείσει το βίντεο. Λοιπόν, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Άμα σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε like. Άμα δεν θέλετε να χάσετε επόμενα βίντεο μπορείτε να κάνετε subscribe. Και αυτά από μένα. Θα τα δούμε την επόμενη φορά. Γεια σας. Άμα είχες μια σούπερ δύναμη, ποια θα ήταν? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος? Λοιπόν, σούπερ δύναμη. Παιδιά, αυτή είναι δύσκολη. Λοιπόν, να φτιάξουμε λίγο αυτή τη μεριά. Α! Α! Δεν ξέρω γιατί φύγει και έτσι έκανα. Α! Δεν